Είμαστε και πάλι εδώ. Επιστρέψαμε. OK at night. Παρέα με τα σπρίντερσους. Παρέα με Μέμο Μπαιγνή. Μέμο. Ναι. Πόσο καιρό μετά επιστρέφεις στη νυχτερινή Αθήνα σε ό,τι αφορά στο τραγούδι, μετά από 2 χρόνια? Από ένα. Πέρσι. Ένα. Πέρσι ήμουν στο Ρεξ. Ναι. Α, οκ, okay, σωστά. Ναι, αλλά αυτό δεν το έχω τώρα στο μυαλό μου τόσο πολύ, γιατί ήταν με υπόθεση, δεν ήταν. Αυτό ήταν πιο πολύ musical, ας πούμε, ναι. Και musical και τα λοιπά, χωρίς επαφή με τον κόσμο τόσο. Εγώ το λέω τύπου να πας σε ένα μαγαζί και απλά να τραγουδάς. Αυτό, ναι, είναι 4 χρόνια με την Ηρώ, πριν 4 χρόνια. Ναι, ή 3. Το είχατε κάνει διπλή σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, όχι, εγώ σε δεύτερη σεζόν δεν ήμουν. Α, στη δεύτερη δεν ήσουν. Ήταν ο Αλέξανδρος ο Μπουρδούμης. Τα έχω λίγο ζητώ, συγγνώμη, τα έχω λίγο στο μυαλό μου έτσι. Λοιπόν, άρα στην ουσία είναι για σένα κάτι, να το πω έτσι, καινούριο. Κοίτα, η μουσική είναι κάτι παλιό για μένα. Πολύ. Ναι. Δηλαδή είναι από τα γενοφάσκια μου. Για την πάρτι σου όμως. Για την πάρτι μου, με σπουδές, με πιάνα, ναι, με αυτά κτλ. Αυτό πάντα το έχω μέσα. Προς τα έξω όμως. Προς τα έξω, σαν μουσική σκηνή, σαν τραγούδι, αυτό είναι η τρίτη φορά που το κάνω. Αλλά παράλληλα έχω κάνει και 3-4 musical που έχουν σχέση με τη μουσική. Ναι, εντάξει, okay. Αλλά ως τραγούδι, τραγούδι πίστα, αυτό λέω, μουσική πίστα. Σκηνή, είναι τρίτη φορά που το κάνω. Ναι, είναι πρωτόγνωρο. Σχεδόν. Αλλά είναι κάτι που το γουστάρεις τρελά και το αγαπάς πάρα πολύ. Πολύ, πολύ, γιατί περνάμε επειδή πολύ ωραία. Επειδή σε άρπαξα από τα μούτρα, να πούμε κιόλας και να εξηγήσουμε όσοι δεν το ξέρετε, πως τα παιδιά, ο Μέμος Μπαιγνής στην ουσία μαζί με την αγαπημένη Τζένι, Τζένι Μπότσι, λατρεύω Τζένι Μπότσι, αγαπημένη, δεν υπάρχει, λατρεύω, φιλάκια πολλά Τζένι μου, η οποία της προάλλης ξέρεις, έπαιζε σε ένα σύριαλ με τον Τζόρτζογλου και την Μπάρμπα στο παρελθόν και έγινε ολόκληρο θέμα γιατί λέει η Ναταλία στο Μας την Καλή Χαρά. Όπου λατρεύω εκείνη τη σκηνή που λέει η Τζένι στον Τζοζουλού. Τι έγινε, δεν θυμάμαι τώρα τον ακουστέ. Κωστάκι. Σου αρέσει η χωριάτισσα. Αυτό είναι το κλασικό τη. Ναι, εντάξει, δεν το έβλεπα, συγγνώμη. Και έγινε χαμό γιατί κολλήσαμε ποιο σύρελ ήταν και μου στείλει η Τζένι μήνυμα. Ναι. Και μετά παίξαμε και το απόσπασμα στο Μαστιγαλιά. Ναι, έγινε ολόκληρο θέμα την περασμένη εβδομάδα. Στο Task Stage που τραγουδάμε, την κοροϊδεύουμε με αυτό. Υπάρχουν οθόνε που μπαίνει αυτή η ατάκα. Πλάκα μου κάνει. Βεβαίω. Όπως και εγώ μπαίνω προσευχόμενο στον Αλάχ. Α, καλά, πόσο και πέφτει το μαγαζί κάτω. Εντάξει, για σένα το καταλαβαίνω γιατί το θυμάμαι το σύριαλ το συγκεκριμένο. Αλλά τώρα αυτό με την Τζένι δεν το θυμόμουν καθόλου. Ναι, ναι, διακομωδούμε πολλές σκηνές από σύριαλ μας. Από πράγματα που έχετε κάνει. Και έχει πολύ πλάκα. Λοιπόν, τα stage και δεν αναφέραμε και τον Δημήτρη Βλάχο, έτσι. Ο Δημήτρης Βλάχος, βεβαίως. Επίσης λατρεμένο παιδί. Και δικό μου λατρεμένο παιδί γιατί ήταν εδώ στο Μάδα. Και ήταν και εδώ στο Μάδα, από ό,τι ξέρω βέβαια. Και 2 καινούργιοι ηθοποιοί, η Στεργέη Μιχαήλου και η Χριστίνα Υπομόνη. Τραγουδάμε, περνάμε καλά. Γελάμε και σε κείμενα του Πάνου του Αμαραντίδη, όπου ο Πάνος ήταν και αυτός που είχε την έμπνευση για όλο αυτό. Mm-hmm. Και στο Task Stage στην Νεάρα Οδό κάθε Κυριακή και σε 2 εβδομάδες περίπου θα βάλουμε και την Παρασκευή μέσα. Α, θα έχω, συγγνώμη, και το Σάββατο. Το Σάββατο είναι η Ηρώ εκεί. Από το κάνετε, ναι, ναι, εναλλασσόμαστε. Το χώρο να αλλάξει. Ακριβώς. Ωραίο. Ακριβώς. Πολύ ωραίο. Οπότε και ακριβώς βρίσκεται. Είναι στη Βουτάδων 6, ακριβώς στην αρχή της Ιεράς Οδού. Αρχή της Ιεράς Οδού. Ναι, είναι παράλληλη Βουτάδων. Απέναντι από το Vox, φαντάσου. Όχι, okay, αυτό ήθελα να πω, γιατί δεν κατάλαβα ποια είναι η αρχή και ποιο το τέλος. Άρα μιλάμε από Πειραιώς στην ουσία. Ναι, μόλις μπαίνεις από Πειραιώς Ιερά Οδό, απέναντι από το Vox, πίσω είναι η Βουτάδων. Από εκείνη δεν γίνεται. Ακριβώς. Μπορείς να μας δώσεις λίγο να καταλάβουμε, αν και είπες ότι έχει πολύ έντονο το στοιχείο του χιούμορ με αυτά που μου είπες. Πώς το έχετε στήσει αυτό το πράγμα? Κοίτα. Δηλαδή είναι σκετσάκια μαζί με τραγούδι, πώς είναι? Σκετσάκια δεν είναι. Καταρχάς αυτό το ονομάσαμε κόντρα. Ναι, κόντρα λίγο τώρα σας, ναι. Κόντρα, όχι κόντρα μεταξύ μας, κόντρα στη μιζέρια, στην κατάθλιψη, στην κρίση, σε όλα αυτά που περνάμε. Αυτό ήταν, ο σκοπός μας ήταν να κάνουμε ένα πάρτι πάρα πολύ ζωντανό και δυνατό, να έρχεται ο κόσμος να περνάει καλά. Είχαμε προχθές ένα σχολείο, ας πούμε, τη Λάρισα, 100 άτομα, που έγινε χαμός. Ήταν όλοι οι συμμαθητές και οι μαθητές πάνω στην πίστα και δεν μπορούσαμε να περάσουμε. Τραγουδούσαμε και χορεύαμε μαζί τους. Αλήθεια. Γίνεται ένας πανικός με τον κόσμο γιατί. Εμείς κάνουμε, είμαστε καταρχάς ηθοποιοί που τραγουδάνε. Οπότε δεν έχουν οι άνθρωποι και απαιτήσεις από εμάς να είμαστε τραγουδιστές, που θα είμαστε wow και σωστοί ακριβώς κτλ. Λογικό. Αυτό είναι ειλικρίνεια κατά τη γνώμη μου. Αλλά λέμε τέτοια τραγούδια που αρέσουν. Είναι ένα και ένα επιλεγμένα. Από παλιά ελληνικά, από σύγχρονα ελληνικά, από ξένα έτης, από ελληνικά έτης, από λαϊκά. Έχουμε και λαϊκό στο τέλος. Και όχι σκληροπυρηνικό λαϊκό, αλλά λαϊκό πολύ καλό, παλιό, που όλοι τραγουδάνε και ξέρουν. Οπότε με εμβόλυμα αυτά τα κείμενα του Πάνου που... Οπότε εκεί γίνεται το διαλυματάκι με το χιουμοριστική πυρελιά, να πούμε. Ακριβώς. Και την επικαιρότητα σχολιάζουμε. Έτης, για πες μου δηλαδή, γιατί το έτης με ένα μεντρίγκαρε που μου είπες. Είναι έτης ελληνικά ως επιτοπλίστων. Αν
Εκτός αν βγάλουμε έξω, ας πούμε, το σκάσο σου που είναι, κάνει πολύ κέφι και τα λοιπά. Και ποπάκια, μην μου μιλάς για καλοκαίρια και τέτοια. Ναι, έχω, ας πούμε, το κάποιος αγαπάει, τα κορίτσια ξενυχτάνε, λένε τα Αλέξια, κορίτσια, ναι. Αλέξια. Έχουμε το μπικίνι, το... Καταλώ, έχουμε καταλώ, τέτοια ναι. εποχή ωραίο. Και είναι πολύ πάρα ωραίο. Πολύ όλο αυτό, γιατί τα ξέρει ο κόσμος και το χορεύει πολύ. Σούπερ, σούπερ, σούπερ. Πώς το αποφάσισες να το ξανακάνεις, δηλαδή να κάνεις ξανά αυτό, γιατί εγώ τώρα στο μυαλό μου το Ρέξουλο το είχα πιο πολύ για θεατρικό, αλλά έχεις δίκιο, γιατί είχε, στην ουσία ήταν αυτό το music hall που είχε κάνει με την Νίνα Τιλοτσάρη και όλη την ομάδα. Ναι. Βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια το πηγαίνεις λίγο προς τα εκεί. Κοίτα, μ' αρέσουν και τα δύο ούτως ή άλλως. Θεωρώ και τον εαυτό μου και ηθοποιό, αλλά και μουσικό. Μ' αρέσει εγώ, ο συνδυασμός. Εγώ πιστεύω στο μυαλό μου σαν ηθοποιό. Ναι, τελεία. Και ο κόσμος επίσης. Απλά τώρα που το συνειδητοποιώ, αν βάλουμε και το περσινό στο Rex και οτιδήποτε άλλο έχεις κάνει τα τελευταία 4 χρόνια, πιο πολύ πηγαίνεις προς τη μουσική. Ναι. Εξαρτάται τι πρόταση θα μου γίνει, εξαρτάται τι θέλω εκείνη την περίοδο, τι ζητάω, τι συζητάω να κάνω. Mm-hmm. Ας πούμε, φέτος δεν έκανα θέατρο για να κάνω αυτό. Αλλά και επειδή δεν υπάρχει τηλεόραση πια όπως την ξέραμε, τα σειρά που γίνεται είναι 2-3. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Η μισθή είναι πενιχρή. Δεν ξέρεις ποτέ αν θα προβληθεί. Αν δεν προβληθεί, μπορεί να μην πληρωθείς ποτέ για επεισόδια που έχεις ήδη γυρίσει. Και εγώ δεν θέλω να είμαι σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να ζω με αυτή την ανασφάλεια. Αν δεν κάνω λάθος, το έχεις πάθει αυτό στο παρελθόν. Το έχω πάθει, βεβαίως. Όπου και πάρα πολλοί συνάδελφοι το έχουν πάθει. Το ξέρω, ναι. Οπότε για να μην είμαι σε αυτή την ανασφάλεια, κάνω κάτι που ξέρω καλά, που είναι η μουσική και περνάω και πάρα πολύ καλά. Και ζω από αυτό, βέβαια, έτσι. Δεν έχω πίσω μου τα εκατομμύρια για να ζήσω. Ζω από αυτό. Οπότε κάποιος που ξέρει, νομίζω, κάποια πράγματα θα είναι καλό να τα κάνει, αφού τα ξέρει και τα κατέχει. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από το τι ακριβώς συμβαίνει στην κόντρα. Βεβαίως. Εννοείται. Στο τα stage, το βιντεάκι που ακολουθεί. Εννοείται.